υπάρχει και ένα έντονο πολιτικό άρωμα. Όχι μόνο από τα παλιά, το 2015, όταν ο κύριος Στατούλης τα έσπασε με τη Νέα Δημοκρατία και με το Σαμαρά και άρχισε να πλευρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε και φρέσκα συγκέσια με την παρουσία στελεχών της Νέας Πελοποννήσου στην προχθεσινή συναιστίαση του ΣΥΡΙΖΑ στην Τρίπολη με την Αχτσιόγλου. Καλά παντρολογήματα, λοιπόν. Πριν από 2,5 χρόνια, η ανάδοχος εταιρεία του έργου στο λιμάνι του Βραχατίου στην Κορινθία διάτμιση ΑΕ, πρώην συμφερόντων εταιρεία, πρώην συμφερόντων Φλαβουράρη, γραπτά εγείρει διεκδίκηση αποζημίωσης για σταλίες ύψους 1.247.000 ευρώ σε ένα έργο σε μια σύμβαση περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για οκτάμινη διακοπή εργασιών που πραγματοποίησε από τις 7 Έκτου του 2016 έως τις 14 Δευτέρου του 2017. Η προηγούμενη περιφερειακή αρχή που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ με μεθοδεύσεις όπως σιωπηρής απόρριψη των ετοιμάτων των μεγαλοεργολάβων, των απανατών παρατάσεων, της δημοπράτησης έργων χωρίς να έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, χωρίς να έχουν γίνει αναγκαίες απαλωτριώσεις, χωρίς να έχουν επικυρωθεί μελέτες, χωρίς να έχουν γίνει αναγκαίες αρχαιολογικές τομές κλπ, διευκόλυνε τις αισχρές διεκδικήσεις κατασκευαστικών εταιριών για αποζημιώσεις στα χαρτιά. Ο Επερωτών ουσιαστικά χρησιμοποίησε μια ευκαιρία προκειμένου να επαναλάβει πάλι τα εφάνταστα ψεύδη του. Πού βρίσκεται η υπόθεση διεκδίκησης σταλιών 1.247.000 από τη συγκεκριμένη εταιρεία για το έργο στο Βραχάτι? Θα έχει την ίδια τύχη με τις σταλίες 750.000 ευρώ που προχθές την Παρασκευή με ομόφωνη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή έδωσε στον Ορίωνα που είχε αναλάβει την αποκατάσταση στο Χαδά για σταλίες για διακοπή εργασιών για 2 μήνες για τον ίδιο λόγο που έκανε και ο Φλαμπουράρης για μη πληρωμή λογαριασμού. Δεύτερο ερώτημα. Έχουν γίνει έλεγχοι για τις συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες, επαναλαμβάνω, για τις συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες αντιρρήσεις που προβάλλει η αρμόδια υπηρεσία, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για τις απαιτήσεις του αναδόχου? Θεωρώ λοιπόν ότι σύμφωνα με τα έγγραφα που διαθέτουμε στα χέρια μας έχει μια θολότητα το όλο πράγμα του έργου αυτού, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ακολουθηθεί η διαδικασία και περαιτέρω ελέγχου και ό,τι χρειάζεται και ό,τι λέει ο νόμος. Οι εφάνταστες ψευδολογίες του κατασυστήματος ψευδολόγου δεν έχουν καμία σχέση εδώ. Γιατί τώρα ψευδολόγος και τα λοιπά κατέθεσα συγκεκριμένα παπία, χαρτιά. Που λέγανε τη μέρα που υπογράφηκε η σύμβαση θα διεκδικήσω αποζημιώσεις, έλεγε ο ανάδοχος. Τη μέρα που γινόταν ο διαγωνισμός δεν είχε ασφαλιστική ενημερότητα. Το χαρτί που λέει η αποκεντρωμένη είχε κουβεντολόι. Ο κάθε επιτίδιος ανάλογα με το πώς κοιμάται να επιβεβαιώνει το ιστορικό παρελθόν των στελεχών του κόμματος που εκφράζει. Επειδή λοιπόν δεν θεωρώ ότι οι κομμουνιστές και ο Γόντικας είναι ψευδολόγοι, προτείνω να έρθει το θέμα με εισηγήτρια την κυρία Νικολάκου στο Περιφερειακό Συμβούλιο να γίνει αναλυτική συζήτηση. Τα έχουμε κουβεντιάσει στην Οικονομική Επιτροπή πολλές φορές. Και η Οικονομική Επιτροπή, ακούστε συνάδελφοι, δεν απέρριψε τα αιτήματα του αναδόχου. Δικηγόρο όριζε χωρίς να έχει θέση η Οικονομική Επιτροπή. Σοπηρές απορρίψεις έκανε. Πρέπει να είμαστε απέναντι στις σταλίες. Να είμαστε κάθετοι. Κατά κανόνα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Κάθετοι. Αν έχουμε ζητήματα τέτοια, είναι πρόδειλη η ευθύνη του υπαλλήλου. Πρόδειλη.